Καλησπέρα συνάδελφοι και συνάδελφοι σας. Καταδικάζουμε και εμείς από την πλευρά μας την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Φυσικά και το θέμα του πολέμου είναι το θέμα που κυριαρχεί αυτή την περίοδο και έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά βέβαια και όλα τα υπόλοιπα και οι παρενέργειές του δεν πάνε παραπίσω. Μιλάμε για την επερχόμενη και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα οικονομική κρίση με την ακρίβεια και με όλα αυτά που ακούμε και που και εμείς ζούμε και πληρώνουμε και μπαίνουμε και συστήματα το πώς η εργατική τάξη θα απαντήσει και με ποια προτάγματα στο επόμενο αντιλαϊκό τσουνάμι που ήδη κατευθύνεται επάνω της. Από το 2018 μέχρι σήμερα, από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι τώρα, συνέβησαν πολλά και στον εργασιακό μας χώρο, το χώρο των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Ξεπουλήθηκαν γραμμές ξανά στους ιδιώτες, αρχικά από τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη διοίκηση ΠΑΠΑ, μετέπειτα και από τη διοίκηση της σημερινή της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργαζόμενοι υπέστησαν νέες μειώσεις μισθών σε συνέχεια προηγούμενων από τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθαν ενοικιαζόμενα λεωφορεία, πανάκριβα, ακατάλληλα για το συγκοινωνιακό έργο της πόλης από τη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Αγοράστηκαν 49 σαπάκια από τη Λειψία, από τα οποία κυκλοφορούν ούτε 10, πληρώθηκαν με 1 εκατομμύριο ευρώ και για να λειτουργήσουν όλα χρειάζονται άλλα τόσα. Η μονομερής κατάργηση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων από τη διοίκηση ΠΑΚ της Νέας Δημοκρατίας που διόρισε η κυβέρνηση, μονομερής κατάργηση κανονισμών, χορήγηση μονοήμερων ρεπό, πανδημία με 9 νεκρούς μόνο στο δικό μας χώρο, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και λόγω της κινητικότητας που υπάρχει λόγω του επαγγέλματος. Αλλά βέβαια, αυτά όλα έχουν όνομα και επώνυμο που γίνονται. Γιατί και οι παρατάξεις και αυτοί που τις εκπροσωπούν κάπου ανήκουν. Αυτές οι παρατάξεις λοιπόν που λέγονται ΠΑΣΚΕ, που λέγονται ΔΑΚΕ, που στηρίζουν τις κυβερνήσεις αυτές, που λέγονται ΕΑΚ, αυτές στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα για να μην έχει η πόλη ένα συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο ο λαός της πόλης να μετακινείται με αξιοπρέπεια. Και να περιμένουν ακόμα και σήμερα που έχει σχετικά βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, που κυκλοφορούσαν 200 λεωφορεία στο πολυοικοδομικό συγκρότημα και ο κόσμος περίμενε μισή ώρα και μια ώρα συστάσεις, ακόμα και σήμερα μετά από τον πακτολό των χρημάτων που έχει δοθεί σε διάφορους ιδιώτες, θέλει και λεωφορεία leasing, και μιλάμε για πάνω από 30 εκατομμύρια το χρόνο που δίδονται σε όλους αυτούς, υπάρχουν αναμονές των 20 και των 30 λεπτών, οι οποίες είναι απαράδεκτες με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και με βάση τους ρυθμούς ζωής που υπάρχουν. Αυτά όλα τα ζητήματα εμείς προσπαθήσαμε και τα αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί ακούστηκε το πρωί από τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, ότι το πάμε λέει ψέματα κτλ. Κτλ. Για συγκεκριμένα πράγματα θα μιλήσω. Την Τρίτη έχει προκηρυχτεί απεργίες σε αστικές κοινωνίες, 24 ώρες, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Διότι εδώ και 2 χρόνια συλλογική σύμβαση δεν υπάρχει. Την προκήρυξη ανέλαβε η Ομοσπονδία Μεταφορών Ελλάδος, η γνωστή ΟΣΜΕ. Η ΟΣΜΕ πρόσκειται ο πρόεδρος της Ισοθέμης, ο Απλάς, λέω και ονόματα, πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έστειλε εξώδικο στους συγκοινωνιακούς φορείς. Τη ΟΣΥ στην Αθήνα, γιατί είναι κλαδική απεργία, και του ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη.
επειδή υπόθηκε για τον νόμο Χατζηδάκη, να δούμε τώρα ποιος εφαρμόζει τον νόμο Χατζηδάκη στους χώρους εργασίας. Τι λέει το εξώδικο? Το εξώδικο είναι εδώ και στην διεύθυνση του καθενός. Σας γνωρίζουμε ότι για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών σας, την πρόληψη καταστροφών και ατυχημάτων, αλλά και την εξυπηρέτηση των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, θα διαθέσουμε κατά τη διάρκεια της απεργίας το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας. Αυτά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη. Το 33% δηλαδή, το 1 τρίτο των εργαζομένων θα δουλεύουν. Και αυτό είναι απεργία. Αυτή είναι η αντίσταση που κάναμε στον νόμο. Να τον εφαρμόσουν. Έχουν όνομα και επίθετο. Πάσκε, Δάκε, ΕΑΚ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή είναι. Έρχονται από εδώ και κάνουν διακηρύξεις και λένε πολλά. Μιλάνε και για αγώνες στους χώρους εργασίας. Στήριξαν το ενιαίο μισθολόγιο στον ΟΑΣΤ. Μείον 20% οι εργαζόμενοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Άλλο 10%. Εδώ ο συνάδελφος, ο γραμματέας, ο Δημήτρης ο Μπρούζας, θα μας πούνε για αγώνες. Αυτοί που τα στήριξαν όλα. Και αυτοί που σήμερα πηγαίνουν στους χώρους εργασίας για ψηφοθυρία. Για να διπλαρώσουν με τα ρουσφέτια και με τις υποσχέσεις και με τα ταξίματα και τους εκβιασμούς ποιος θα είναι σε αυτή τη θέση, ποιος θα πάει προϊστάμενος, ποιος θα πάει υφιστάμενος για να αλλιεύουν ψήφους. Αυτή είναι. Οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις συγκεκριμένα και πιο σωστά, δώσαμε το προηγούμενο διάστημα τη μάχη για να μπορέσουν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιβάτες να έχουν τη συγκοινωνία που πρέπει. Ποια είναι αυτή η συγκοινωνία? Να υπάρχουν λεωφορεία κάθε 10 λεπτά. Να υπάρχουν σύγχρονα οχήματα με τις ανάλογες διαστάσεις για να μην πατικώνεται ο κόσμος. Στην περίοδο της πανδημίας, ούκο λίγες φορές κάναμε και παραστάσεις διαμαρτυρίας πέρα από τα δελτία τύπου για να κοινοποιούμε στον κόσμο το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί οι επιστήμονες το λένε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περίοδο της πανδημίας λειτουργήσαν ως χώρος υπερμετάδοσης του ιού και γι' αυτό είχαμε και τα τραγικά αποτελέσματα και εμείς σαν εργαζόμενοι. Επιπλέον, εκπροσωπήσαμε τους εργαζόμενους και ενώ δεν είχαμε δυνάμεις μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, σαν να ήμασταν εμείς η διοίκηση. Γιατί ο κόσμος και τα όποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, site κτλ. Γνώριζαν για αυτά που γίνονταν στον ΟΑΣΤ από τη δικιά μας την παράταξη. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι σε συνθήκες πανδημίας μπήκαμε μπροστά για να μπορέσουμε για να μπορέσει ο λαός της Θεσσαλονίκης να μάθει ποια είναι η αλήθεια σε σχέση με όλα αυτά τα ποσά που δίνονται αφιδώς και που τελικά ο κόσμος είναι αυτός που δεν εξυπηρετείται. Το επόμενο διάστημα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και υπόθηκε από έναν συνάδελφο, αυτά όλα που λεγόταν παλιά από κάποιους πρώην πρωθυπουργούς ως ασυνικά της χώρας θα δοθούν, θα ξεπουληθούν τόσο το μετρό όσο και τα αστικά. Ήδη, όπως είπα προηγουμένως, έχει ξεκινήσει να ξυλώνεται το pullover. Τι θα κάνουμε εμείς σαν εργατικό κέντρο, σαν μαζικός φορέας, σαν σωματεία? Θα οργανώσουμε τη συμμαχία που χρειάζεται για να βάλουμε φρένο σε αυτή την εξέλιξη. Είναι έργα που πληρώθηκαν ακριβά από τον ελληνικό λαό. Μιλάω συγκεκριμένα για το μετρό, αλλά και τα νέα λεωφορεία που θα έχουν, ηλεκτρικά, φυσικό αερίο κτλ. Θα τα παραδώσουμε σε νέους ιδιώτες, έφυγαν οι παλιοί μέτοχοι, θα έρθουν νέοι. Θα συνεχίσουν να δίνονται εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό σε διάφορους οι οποίοι εκτελούν συγκοινωνιακό έργο ή που νοικιάζουν οχήματα και δεν κάνουν τίποτα και ζουν ως παράσιτα. 3.000 ευρώ το μήνα πληρώνουν ένα λεωφορείο το οποίο έχει και ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. 3.000 ευρώ το μήνα. Πάμε 3.000 ευρώ, εμείς θα αγοράζουμε και μια λεωφορεία. Πρέπει να νοικιάζουμε μεταγγελισμένα από την Αυστρία, από την Ουγγαρία και τη Γερμανία. Αυτά τα συστήματα όλα πρέπει να μπαίνουν και πρέπει να παλεύονται. Και οι εργαζόμενοι στο ΟΑΣΤ όχι τυχαία έδωσαν
τακτικές δυνάμεις στη δράση, ο ΑΣΤ ως δεύτερη δύναμη στις προηγούμενες εκλογές. Κατάλαβα τον παπά που φάγανε. Τους φάγανε τα ταμεία, τους ξεφτυλίσανε, τους ποδοπατήσανε και τους προσβάλλανε. Αυτό κάνανε τόσα χρόνια. Και τα κόμματά τους και αυτές οι παρατάξεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αυτό κάνανε. Χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ. 40 και πλέον εκατομμύρια ευρώ βάλαν πλάτη οι εργαζόμενοι για να μειώσει τα έξοδα του ο οργανισμός. Και για να ταΐσουμε τώρα αυτούς που είπαμε, τα παράσιτα. Άρα λοιπόν και προοπτική υπάρχει, αλλά μπορούμε να φέρουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ο τριπλασιασμός των δυνάμεων των ταξικών και σε έδρες και σε ψηφούς δείχνουν ποιος μπορεί να είναι ο δρόμος. Δείχνουν ότι υπάρχει προοπτική και στον τομέα της οργάνωσης, αλλά και στον τομέα της ανάπτυξης των αγώνων για να μπουν νέα εμπόδια. Οι εργοδότες, οι διοικήσεις φοβούνται την άνοδο των ταξικών δυνάμεων. Και αυτό το δείχνουν και μέσα στον ΟΑΣΤ, αλλά και αλλού. Δεν είναι τυχαίο ότι απολύονται συνδικαλιστές που ανήκουν στο ΠΑΜΕ από διάφορους χώρους εργασίας, μετά τον νόμο Χατζηδάκη. Δεν απολύονται γενικά και αόριστα από παντού. Απολύονται οι πρώτοι, οι μαχητές, αυτοί που μπαίνουν μπροστά, αυτοί που διεκδικούν, αυτοί που πάνε κόντρα στην εργοδοσία. Και ας τα αφήσουν κάποιοι αυτά που λένε εδώ πέρα για το ΠΑΜΕ. Γιατί τους έχουμε καταγράψει ότι σε κάθε συνέδριο το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν από το βήμα για να κράζουν το ΠΑΜΕ. Αυτό κάνουν. Σας καλούμε λοιπόν, καλώ και εγώ με τη σειρά μου, από αυτό το βήμα να βγει ενισχυμένη η δύναμη της εργατικής ενότητας μετά τις εκλογές της Κυριακής, για να μπορέσουμε με καλύτερους όρους και με καλύτερες προϋποθέσεις να δώσουμε τις επόμενες μάχες που έρχονται. Γιατί δώσαμε τις προηγούμενες και είδαμε και μετρήσαμε θετικά αποτελέσματα και στο λιμάνι του Πειραιά και στους Δελιβεράδες και στους χώρους εργασίας τους υπόλοιπους όπου διεκδικούνται υπογραφές συλλογικών συμβάσεων. Και όποια καλή και θετική εξέλιξη υπάρχει, υπάρχει επειδή δίνονται αγώνες. Και στους αγώνες το ΠΑΜΕ και η εργατική ενότητα θα πρωταγωνιστήσουν και το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.